Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο. 7 λεπτά μετά τις 9, βράδυ Τετάρτη στον Αντένα Στάρ 103,5 στα FM, μας ακούτε και στο διαδίκτυο. Πάνος Γαβαλάς και ένα λαϊκό τσατσά για ξεκίνημα. Ο Πάνος Γαβαλάς θα είναι το τιμόμενο πρόσωπο κατά κάποιο τρόπο της απόψινης βραδιάς. Είναι αυτή η επέτειος μνήμης και αυτά τα τραγούδια που δεν λένε με τίποτε να ξεχαστούν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά δεκάδες άλλα που κόσμησαν και κοσμούν τη λαϊκή μας μουσική. Όλα είναι μουσική, όλα είναι Πάνος Γαβαλάς. Απόψε στο μικρόφωνο Βασίλης Τραπέτσας ως τις 10, αλλά απέναντί μου εκλεκτοί καλεσμένοι φίλοι και σπουδαίοι παίχτες. Ο Γιώργος Βλαχοδήμος με το μπουζούκι του. Καλησπέρα, Γιώργο, Βασίλη, καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Μετά από εκείνο το ωραίο αφιέρωμα στον Στράτο Διονυσίου έχουμε Πάνο Γαβαλά. Και βέβαια θα ακολουθήσουν κι άλλα. Γιώργος, Μπαγιώργος, πρώτη φορά στην εκπομπή. Γιώργο, καλώς ήρθες. Καλησπέρα σας, καλώς και σε ευχαριστώ που ήρθες με την κιθάρα σου. Και ο κύριος Σάκης Τουρουνίδης, ο τραγουδιστής της παρέας. Καλησπέρα σας, κύριε Τουρουνίδη. Καλησπέρα, κύριε Τραπέτσα. Και στους ακροατές σας. Τους παλιούς, ναι. Και γνώστες. Πολύ καλούς γνώστες της λαϊκής μας μουσικής και όχι μόνο. Εντάξει, ο Γιώργος τώρα είπε τους παλιούς, ας πούμε, ξέρεις, για να περιθωριοποιήσει κάποιους σαν εμάς. Αλλά είναι λίγο δύσκολο, ξέρεις, ειδικά τα κομμάτια Γαβαλάς και όλη εκείνη τη εποχή. Νομίζω ότι είμαστε γνώστες. Ναι. Αυτά τα τραγούδια πώς έχουν στοιχειώσει μέσα σας? Εντάξει, τα έχουμε αγαπήσει όλοι μας πάρα πολύ. Όχι, χαίρομαι και οι νεότεροι όπως ο Γιώργος και τα άλλα τα νέα παιδιά. Είναι κομμάτια διαχρονικά ουσιαστικά. Είναι κομμάτια τα οποία θα μείναν εξίτηλα στον χρόνο. Εντάξει, τεράστιοι καλλιτέχνες εκείνης της εποχής, αν πάμε μετά το 60, μετά το 50 ουσιαστικά, ξεκινώντας με τον Μεγάλο Στέλιο, με τον Διονυσίου, με τον Αγγελόπουλο, με τον Πάνο του Γαβαλά, τον Μητροπάνο στη συνέχεια και όλους αυτούς τους μεγάλους Νταλάρας κλπ. Νομίζω ότι είναι κομμάτια τα οποία θα μας ακολουθούν για πολλά χρόνια μετά και αυτό είναι σημαντικό, τα κομμάτια αυτά που είναι. Υπάρχουν τα τραγούδια αυτά στη σημερινή εποχή? Νομίζω πολλοί νέοι τα ακολουθούν και τα παρακολουθούν, σίγουρα. Αλλά όχι μόνο αυτό, παρακολουθώ τους νέους τραγουδιστές οι οποίοι κάνουν ανακατασκευές και τα ξαναεμφανίζουν, ναι, και τα ξανατραγουδάνε. Και είναι πολύ σπουδαίο αυτό που κάνουν τα παιδιά που στα ζωντανά τους προγράμματα παίζουν τα τραγούδια μαζί με τα καινούργια λαϊκά. Γιώργο, εσύ τα υπερασπίζεσαι σε χρόνια τώρα αυτά. Εννοείται. Και οι αντιδράσεις του κόσμου νομίζω ότι είναι έτσι. Περιμένουμε όλοι πότε θα έρθει η ώρα να τραγουδήσουμε αυτά τα τραγούδια. Θα τα ξαναείπουμε αυτά και θα τα ξαναπούμε πάλι ότι ο κόσμος με τα παλιά διασκεδάζει πάρα πολύ. Γαβαλά, Διονυσίου, Αγγελόπουλο, Καζαζίδη. Ναι. Εντάξει. Τελειωμό δεν έχουν. Όχι. Παίζουμε άπειρα τραγούδια στις βραδιές μας. Και νομίζω ότι είναι αυτό το σπουδαίο έργο που γίνεται, γιατί τώρα πια έχει αλλάξει και ο τρόπος ακροάσεως των τραγουδιών. Τα ζωντανά προγράμματα και αυτές οι μικρές φωλιές που δημιουργείται είναι νομίζω τα κρυφά σχολιά της εποχής μας. Έτσι. Ο Γιώργος Μπαγιώργος με την κιθάρα του τι λέει όλα αυτά? Σίγουρα καταρχήν κάθε τραγούδι που γραφόταν παλιά ήταν ένα μοναδικό, ήταν ένα διαμάντι θα έλεγα. Έτσι, και τι έχουν αυτά τα τραγούδια, Γιώργο? Αυτή η διαφορά εγώ πιστεύω με τα σημερινά ήταν ότι όταν γραφόταν ένα τραγούδι τότε ήταν για κάποια αιτία. Δεν είχε τόσο σημασία η εμπορικότητα. Δηλαδή υπήρχε μια αφορμή, θα το έλεγα. Οπότε κάθε τραγούδι έχει και μια ιστορία πίσω του. Αυτό τα κάνει μοναδικά. Τα σημερινά τραγούδια που γράφονται δεν έχουν ιστορίες. Εντάξει, όχι, δεν είναι κατ' εμέ τα περισσότερα. Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν και καλλιτέχνες που έτσι θα πούνε κάτι, θα εκφράσουν κάτι, αλλά επιτοπλίσουν επειδή μπήκε περισσότερο η βιομηχανία της μουσικής. Με όλα αυτά που ακούμε και ξέρουμε και γνωρίζουμε, είναι πιο εμπορικά, θα λέγα. Δηλαδή, γράφει κάποιος για να βγάλει μια επιτυχία. Ναι. Δεν έχει κάποια ιστορία πίσω του ενδεχομένως. Έτσι θεωρώ εγώ τουλάχιστον. Και συγκρίνοντας δηλαδή το αποτέλεσμα συγκριτικά με τα παλιά. Έτσι. Δεν νομίζω να διαφωνεί κανένας ότι δεν έχουν καμία σχέση τα τραγούδια σημερινά με τα παλιά, αφού ακόμα και τώρα με τα παλιά, ας πούμε, δουλεύουμε. Και τα τραγούδια και οι στίχοι αυτών των τραγουδιών μιλάνε για καταστάσεις που είναι περασμένες, δηλαδή όπως αυτό που ακούσαμε και όλα αυτά που έρχονται, αλλά που είναι επίσης βιώματα και ρίζες λαϊκές. Σίγουρα. Τραγούδια του απλού κόσμου. Θα μας παίξετε και ζωντανά όμως. Σίγουρα. Τραγούδια σήμερα. Δεν θα έχουμε μόνο κουβέντα. Και ξεκινάμε με τι, παιδιά?
Ας με πιάσει τον καημό μου το μεγάλο. Λοιπόν, ένα μεγάλο μπράβο για αυτή την... Για αυτό το τραγούδι, για τον τρόπο, και νομίζω ότι... Καλά, αυτό ήταν, πιάστε έτσι ένα τραγούδι από την αρχή. Λοιπόν, νομίζω ότι η κυρία Ρία Κούρτη θα πρέπει να μας βαθμολογήσει τώρα. Καλησπέρα σας, κυρία Κούρτη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πολύ χαιρόμαστε που σας ακούμε αυτή την ώρα, σε αυτό το αφιέρωμα μνήμης. Καλησπέρα μου και στους ακροατές σας. Εύχομαι καλές γιορτές και υγεία να έχουμε όλοι, όλος ο κόσμος. Και σε εσάς ευχόμαστε τα καλύτερα. Ευχαριστώ. Και πολύ σας ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά. Ευχαριστώ. Τα έχουμε πει πολλές φορές για τον Πάνο Καβαλά, βέβαια. Ναι. Αλλά απόψε σας καλούμε, γιατί η παρουσία σας πάντα στα αφιερώματα είναι μοναδική. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα τι να πούμε για τον Πάνο Καβαλά. Το ότι έχει φύγει από τη ζωή τόσα χρόνια και τα τραγούδια υπάρχουν. 34 χρόνια και τα τραγούδια υπάρχουν και ακούγονται και διασκεδάζει ο κόσμος. Νομίζω ότι τα λόγια περιτεύουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Τα παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε: Δία, πες μας τα τραγούδια, να τους πω τα λόγια, να τα ξεχνάνε. Ναι, 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 ναι. Είναι μια συνεργασία ζωής και για σας αυτή η συνάντηση με τον Πάνο Καβαλά. Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα κανονίσαμε και εκτός αέρα να μας πείτε και κάτι έστω το τηλέφωνο. Και είπαμε για το όνειρο δεμένο. Να παίξουν, να παίξουν τα παιδιά, αλλά μου λέγατε λίγο πριν σε ποιο τόνο. Εγώ δεν τα γνωρίζω αυτά. Α, καλά. Θα σας πει. Είναι αντρικός ο τόνος. Αντρικά το λέγαμε, ας πούμε, το Καβαλά. Εντάξει. Απορέ. Πολύ σας ευχαριστούμε. Πολύ σας ευχαριστούμε. Είναι τιμή μας, κυρία Κούρτη. Μεγάλη τιμή μας κάνατε απόψε. Και μόνο που σας ακούσαμε και να τραγουδάτε, ήταν θείο δώρο όλο αυτό. Την καλησπέρα μου σε όλα τα παιδιά εκεί. Να είστε καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Και καλές γιορτές να έχουμε όλους. Να είστε καλά. Καλές γιορτές και σε εσάς. Σας ευχαριστούμε, κυρία Κούρτη. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας. Τραγούδι ορόσημο όχι μόνο για τον Πάνο Καβαλά και τη Ρία Κούρτη, αλλά και για την ελληνική δισκογραφία. Αυτό το «Κάθε λιμάνι και καημός» που μόλις ακούσαμε. Λίγο πριν, κυρία Ρία Κούρτη ήταν στη τηλεφωνική μας γραμμή, μας τραγούδισε κάτι από τηλεφώνου, μας χαροποίησε ιδιαίτερα όλο αυτό. Αφιέρωμα στον Πάνο Καβαλά απόψε. Αντένα Στάρ 103,5 στα FM, ως τις 10, όλα είναι μουσική. Γιώργος Βλαχοδήμος με τον μπουζούκι του, ο Γιώργος Μπαγιώργος με την κιθάρα του και ο κύριος Σάκης Τουρουνίδης με τη φωνή του. Πού θα πάμε τώρα, παιδιά, ζωντανά θα παίξουμε κάτι. Θα πούμε ένα ζεμπέκικο από τα κλασικά ζεμπέκικα του Πάνου Καβαλά, ένα που το ξέρουν όλοι, φαντάζομαι, οι ακροατές. Ο τίτλος είναι «Το παλιόπεδο». Α, μάλιστα. Απόψε τιμούμε τη μνήμη του Πάνου Καβαλά με τον καλύτερο τρόπο, νομίζω. Με τραγούδια του και με τραγούδια που παίζουν ζωντανά τα παιδιά. Και ακούμε πολύ ωραίες εκτελέσεις σε αυτά τα υπέροχα τραγούδια ούτως ή άλλως. Λοιπόν, τα διαφημιστικά μηνύματα των 9.30 είναι μπροστά μας. Σε αυτά θα πάμε και επανερχόμαστε για το δεύτερο ημίωρο αμέσως μετά. Με τον Πάνο Καβαλά και τη Ρία Κούρτη επανήλθαμε για το δεύτερο ημίωρο αυτής της παρέας της Τετάρτης στον Αντένα Στάρ 103,5 στα FM, 34 λεπτά μετά τις 9 ως τις 10. Ένα μικρό αφιέρωμα μνήμης στον Πάνο Καβαλά και στα τραγούδια που άφησε παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Ακούμε τραγούδια που έχουν μείνει στη δισκογραφία, αλλά ακούμε και τραγούδια ζωντανά παιγμένα από τρεις εξαιρετικούς φίλους που είναι απόψε κοντά μας. Ο Γιώργος Βλαχοδήμος με τον μπουζούκι του, ο Γιώργος Μπαγιώργος με την κιθάρα και ο κύριος Θανάσης Τωρονίδης βάζει τη φωνή του σε αυτά τα ανεξίτηλα τραγούδια της λαϊκής μας παράδοσης. Λοιπόν, πριν πούμε οτιδήποτε όμως, παιδιά, και αφού νομίζω ότι όσο και να μιλάμε για τον Πάνο Καβαλά και τους άλλους λαϊκούς βάρδους, τελειωμό δεν θα έχουν τα λόγια. Σίγουρα. Θα ήθελα να μου πείτε εσείς που εμφανίζεστε αυτόν τον καιρό και που μπορεί να σας ακούσει κάποιος. Εγώ εμφανίζομαι στις Μεσοδομαγίες, σε ένα μεσοδοπολείο, κάθε Παρασκευή, μαζί με άλλους εκλεκτούς καλλιτέχνες, και κάθε Σάββατο στο Παλιακό, στο Καινούριο. Ναι. Γιώργο. Εγώ εμφανίζομαι κάθε Πέμπτη στους Διόσκουρους. Είναι στον πεζόδρομο Τέρμα Μεσολογγίου και κάθε Πέμπτη βράδυ και Σάββατο βράδυ στον Καλλιμάνι. Μάλιστα. Τις Πέμπτες είναι με τα ρεμπέτικα, με τον Νίκο τον Αράκοβα. Με τον Νίκο τον Αράκοβα και ένα έκλεκτο συνάδελφο και αυτός και ο Νικολάου Δημήτρης. Ναι. Και εκεί, και πάνω στον Καλλιμάνι κάθε Σάββατο.
βράδυ. Ρεμπέτικα και εκεί. Ρεμπέτικο, ναι. Ρεμπέτικο. Μάλιστα. Ο κύριος Άγιος Τωρονίδης απέχει από τη νύχτα χρόνια από ό,τι γνωρίζω. Δεν ξέρω, ποτέ δεν είναι αργά. Όχι, όχι, εντάξει. Εγώ βρίσκομαι εδώ επειδή βρίσκομαι μετά τη δική σας πρόσκληση μαζί με φίλους καλλιτέχνες. Λογικό είναι, το τραγούδι είναι μια βιωματική σχέση για κάποιους ανθρώπους σαν εμάς. Μας αρέσει να τραγουδάμε. Προφανώς μας λείπει τώρα, γιατί το τραγούδι είναι αθλητισμός. Δεν το κάνεις, σε αφήνει. Ναι. Πιστεύω όμως ότι το ταλέντο του μικρού παιδιού συνεχίζεται. Και βρίσκομαι περισσότερο σήμερα γιατί θυμάμαι ότι όταν ξεκίνησα, όχι επειδή φοράω γυαλιά, επειδή η χρειά μου ήταν κοντά στη χρειά του Καβαλά και με πειράζανε οι φίλοι, με λέγανε Καβαλά, ας πούμε, τότε. Ναι. Εντάξει, εγώ χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ μαζί σας, χαίρομαι να είμαι με ανθρώπους του χώρου, γιατί είναι ένας χώρος ιδιαίτερα όμορφος, πιθανά παρεξηγημένος. Τουλάχιστον τα χρόνια τα δικά μας ήταν πάρα πολύ δύσκολα, Βασίλη, πάρα πολύ δύσκολα. Όταν εμείς μας απαγορεύανε τότε, εγώ θυμάμαι στα δικά μου χρόνια να τραγουδάς, πήγαινα κρυφά και τραγούδουσα. Μην σας φανεί παράξενο αυτό. Σήμερα τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Να ναι, εντάξει, και η ίδια η κοινωνία πολλές φορές ήταν αντίθετη με τους τραγουδιστές και ειδικά με τη νύχτα, ας πούμε. Η νύχτα εξελίχθηκε, είναι όμορφο σήμερα που εμείς έχουμε ακόμα τη δυνατότητα να ακούμε ανθρώπους. Έχουμε βέβαια να αλλάξει λίγο η κοινωνία, τα προβλήματα, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν τελευταία στην Ευρώπη και στη χώρα μας, ούτως ώστε να ξαναθυμηθούμε το πόσο όμορφα ζούσαμε μέσα από αυτά τα διαχρονικά κομμάτια, τα οποία το καθένα από αυτό, όπως είπε και ο Γιώργος πριν, έχουν μια ιστορία ξεχωριστή. Γι' αυτό και βιώνουν στον χρόνο όλα αυτά τα χρόνια. Εσείς ως θαμώνας σε αυτά τα στέκια τώρα που είναι και τα παιδιά εκεί, τι αντιλαμβάνεστε, υπάρχει? Κοιτάξτε, εγώ τελευταία απέχω σχεδόν, ας πούμε, από το χώρο και αισθάνομαι πολύ άσχημα. Πιστεύω όμως ότι σιγά σιγά, νομίζω θα αρχίσω φέτος να πάω να τους ακούσω για να μπω μέσα σε αυτά τα στέκια πάλι, γιατί είναι τα στέκια που σου δίνουν ζωή, σου δίνουν ναι, αίσθημα, σου δίνουν χαρά. Είναι σημαντικό λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, για να πάμε και στα επόμενα. Γιώργος Βουλαχόδημος. Ο Γιώργος τώρα. Ωραία, και είναι αυτό το τραγούδι, Γιώργο, παράδειγμα σε αυτό που έλεγες πριν. Πώς γράφονταν τα τραγούδια. Τώρα ένα περιστατικό ναι. και ένας διάλογος με ένα μπαγλαμά. Έτσι. Άρα πώς να μην αποκτήσει διαχρονικότητα. Ναι, και κοίταξε πόσο ωραία ακούγεται αυτό το τραγούδι και πόσο πορεύεται μέσα στα χρόνια. Εννοείται. Λοιπόν, Πάνος Γαβαλάς, απόψε στον Αντένα Στάρα 103,5 ως τις 10. Παίζουν τα παιδιά και ζωντανά τα τραγούδια, αυτά που χάραξαν τη δική τους πορεία μέσα στον χρόνο, αποτέλεσαν σημεία αναφοράς για την εποχή τους, αλλά και με αυτά μεγαλώνουν οι επόμενες γενιές. Ένα μικρό διάλειμμα, παιδιά, με ένα τραγούδι και επανέρχεστε. Ο Πάνος Γαβαλάς εδώ τραγουδά το Πληροφορίες Κακές, ένα τραγούδι που έχει πει και ο Πέτρος Αναγνωστάκης με την ανάλογη επιτυχία. Επιστρέφουμε στα ζωντανά. Ένα τραγούδι ορόσημο, έτσι, για την δισκογραφία του Γαβαλά, πέρα από τους Γλάρους, αυτό το Σταυροδρόμι του Χρήστου Νικολόπουλου. Είναι ένα από τα αγαπημένα σας, κύριε Τωρονίδη? Εντάξει, ήταν ένα κομμάτι που μας εντυπωσίασε, το τραγουδήσαμε πάρα πολλές φορές. Τα νεότερα τραγούδια του Γαβαλά. Ναι, δεν είναι τυχαίο ότι ακούγεται μέχρι σήμερα, δεν είναι τυχαίο ότι έχει κάνει, όπως λέγαμε εκείνα τα χρόνια, έκανε ζημιά στη νύχτα. Ναι. Ήταν από τα τραγούδια που κάνανε ζημιά στη νύχτα. Και εξακολουθούν να κάνουν. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Ένα διαχρονικό κομμάτι που εντυπωσιάζει. Νομίζω αξίζουν συγχαρητήρια για αυτή την ερμηνεία. Σίγουρα, σίγουρα. Στον κύριο Τωρονίδη. Ένα δύσκολο τραγούδι. Έτσι, δύσκολο τραγούδι. Το οποίο. Έχει και ψηλές και χαμηλές. Ναι, τα ξέρετε εσείς η μουσική καλύτερα όλα αυτά, αλλά ναι, πολύ ωραίο. Σας ευχαριστούμε. Και να πάμε στο επόμενο, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος και πρέπει οπωσδήποτε να παίξουμε ένα τραγούδι το οποίο πολύ τραγουδιέται και από τους νεότερους τραγουδιστές. Και χορεύεται. Αυτό. Και χορεύεται. Το που να γυρνάς. Αυτό. Σίγουρα. Αυτό. Πολύ ωραίο, μπράβο Γιώργο. Μπράβο και Γιώργο. Λοιπόν, υπάρχει ακόμη ένα τραγούδι, μπορούμε? Προλαβαίνουμε. Ναι, γιατί όχι. Και δεν είναι καθόλου μαύρος ο ουρανός με αυτά τα τραγούδια, είναι πολύ φωτεινός παρά το προχωρημένο της ώρας. Ευχαριστώ θερμά που ήρθατε. Εμείς ευχαριστούμε. Και φωτίσατε με αυτά τα τραγούδια την απόψινη βραδιά.
Γιώργο Βλαχογιώργο, Γιώργο Μπαγιώργο και κύριε Σάκη Τουρουνίδη, πολύ ευχαριστούμε για την παρέα σας, για τα τραγούδια σας, το κέφι και το ταλέντο σας. Πάνω απ' όλα. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Βασίλη, εμείς ευχαριστούμε γιατί κάνεις πολύ καλή δουλειά και νομίζω ότι μεταφέρεις πράγματα που συντηρούν και την πολιτιστική και πολιτισμική μας ταυτότητα. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό να το κάνεις. Εγώ θα ήθελα να σε παρακαλέσω να κάνουμε τον Απρίλιο, 17 Απριλίου, να κάνουμε μια βραδιά για Παπάζογλου και Μητροπάνου. Το δεσμεύουμε από τώρα να το κάνουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε και εσάς που μείνατε συντονισμένοι απόψε. Αμέσως μετά ο Γιάννης Τσάκος συνεχίζει το πρόγραμμα του σταθμού. Εμείς ξανά μαζί, Δευτέρα λίγο μετά τις 9. Καλό βράδυ, καλή ανταμού. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.